Άγνοια του νόμου επικαλέστηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, αλλά δεν έπεισε ότι δεν είχε δόλο όταν το 2010 δεν δήλωσε στο Ποθενές για στην αγορά του πολυτελού σπιτιού στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ομόφωνα καταδικάστηκε από το πενταμελές εφετείο. Οι δικαστές του επέβαλαν ποινή φυλάκισης 5,5 ετών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημέρα. Χρηματική ποινή 210.000 ευρώ, δίμευσαν το ακίνητο στην Ακρόπολη και του στέρισαν τα πολιτικά δικαιώματα για 3 έτη. Η πρωτόδικη καταδίκη των 8 ετών μειώθηκε, καθώς οι δικαστές αναγνώρισαν στον Άκη Τσοχατζόπουλο το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και μάλιστα ομόφωνα. Στην απολογία του ο πρώην υπουργός υποστήριξε. Δεν γνώριζα ότι ο νόμος είχε αλλάξει και εφάρμαζα τον παλιό νόμο. 7 χρόνια κανείς δεν εμφανίστηκε να με ενημερώσει. Φέρω ευθύνη, το παραδέχομαι, όμως είχα να θέσει το πόθεν έσχε στη λογίστριά μου. Άλλωστε δεν ήταν κάτι σημαντικό, ήταν η αρχιοθέτηση της φορολογικής μου δήλωσης στη Βουλή. Πείτε μου τι λόγο είχα να κρύψω το ακίνητο, αφού η αγορά του έγινε με νόμιμα χρήματα. Στον Άκη Τσοχατζόπουλο απάντησε η εισαγγελέας, η οποία στην αγόρευσή της ζήτησε την καταδίκη του. Η θελημένα δεν δήλωσε το ακίνητο το 2010 τελευταία χρονιά, που ήταν υπόχρεωση υποβολής Ποθενέσχες για να αποκρύψει την προέλευση των χρημάτων. Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται σε κανένα, πολλό δε μάλλον σε πολιτικά πρόσωπα και υπουργούς που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και όχι να παραβιάζουν τον νόμο. Ο συνήγορος του Άκη Τσοχατζόπουλου προανήγγειλε αναίρεση στον Άριο Πάγο, διαφωνώντας με τη δίμευση του πολυτελούς ακινήτου. Μετά τη σημερινή απόφαση, ο πρώην υπουργός, που πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε κάθριξη 20 ετών για μίζεστα εξοπλιστικά, αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος σε 2 χρόνια λόγω ηλικίας.